ΠΟΕΡ και δεν είμαστε καθόλου καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά γιατί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι στα καλύτερά του και συνεχώς ανεβαίνει. Engine Power και μην ξεχνάμε, πάντα φοράμε κράνος και ζώνη στις μετακινήσεις μας. Είναι θλιβερό στην καθημερινότητά μας να συνεχίζονται να υπάρχουν τροχαία ατυχήματα και κυρίως θα έλεγα ανόητα τροχαία ατυχήματα από μεγάλη ταχύτητα, από προσπεράσεις και γενικότερα μια άναρχη οδήγηση. Σίγουρα μας αρέσει η ταχύτητα, μας αρέσουν τα γκάζια και εμείς εδώ είμαστε για τα πρεσβεύουμε όλα αυτά. Ναι, αλλά πού, σε ένα ασφαλή περιβάλλον, σε πίστες, σε χώρους που διέπουν ασφάλεια. Το κράτος πρέπει να μεριμνήσει γι' αυτό. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα του 2022 να μην υπάρχουν χώροι που μπορεί κάποιος να εκτονωθεί σε ένα ασφαλή περιβάλλον. Είναι δυσάρεστο να μην υπάρχουν πίστες, μηχανοκίνητες πίστες που να μπορεί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός να ανεβαίνει. Να υπάρχουν ακαδημίες και τα φυτώρια που θα δημιουργήσουν τη νέα γενιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είμαστε πάρα πολύ πίσω σε νοοτροπία και πραγματικά αισθάνομαι ότι δεν υπάρχει κανένα όραμα, κανένα πλάνο από κανέναν σε αυτό το χώρο. Είτε λέγεται Υπουργείο Αθλητισμού, είτε λέγεται Ομοσπονδίες. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στη βάση. Στη βάση αυτού του χώρου. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός σώζει ζωές. Εγώ θα το λέω και θα το φωνάζω από αυτό εδώ το βήμα. Τώρα όμως θα σας αφήσουμε αυτά και πάμε για δράση. Πάμε να ανεβάσουμε την ένταση και αντίδραση. Καλησπέρα φίλοι του Energy Power. Σήμερα τι έχουμε στα χέρια μας? Από την εταιρεία bitros.com, BMW X1, X-Line, αυτόματο και ένα αυτοκίνητο που μπορεί να ξεχωρίσει και στην πόλη αλλά και στις αποδράσεις μας. Το Motor Festival 7-9 Οκτωβρίου, η μεγαλύτερη γιορτή της μηχανοκίνησης που εκεί συγκεντρώνουμε όλους τους επαγγελματίες από όπου και να βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Θα είναι εκεί, πραγματικά γίνεται ένας χαμός από όλα τα μέρη της Ελλάδος για να κλείσουν μια θέση σε αυτό το Gold Edition, σε αυτό το Costco Motor Festival. Και μιας και που μιλάμε για τους επαγγελματίες, ποια είναι η ενότητα η επόμενη? Τα στέκια της μηχανοκίνησης, η αγαπημένη μου ενότητα, γιατί αυτοί οι επαγγελματίες αξίζουν τα μέγιστα μέσα από αυτό το βήμα επικοινωνίας του Engine Power. Ladies and gentlemen,
May I have your attention, please? The race. Και απελευθέρωσε τον κινητήρα σου. Μείωση κατανάλωσης και ρήπων. Αύξηση απόδοσης και προστασία του κινητήρα σου από φθορές. X-Carbon. Γιατί αλλάζουμε τα δεδομένα στον καθαρισμό ενός κινητήρα. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γιώργο. Mercedes Παρασκευάς από το 1965 με αφοσίωση στην ποιότητα.
Εθνική 724. Η λύση για κάθε τεχνικό πρόβλημα. 7 μέρες την εβδομάδα και 24 ώρες το 24ωρο, άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά έχεις τον τεχνικό που χρειάζεσαι. Τεχνική 724. Όλη η τεχνική στη διάθεσή σου. Λέγομαι Ευαγγέλης Βέργος και είμαστε εδώ και 35 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου. Στην εταιρεία μας αναλαμβάνουμε την επισκευή του οχήματος από την ασφαλιστική εταιρεία εξ ολοκλήρου από εμάς και δίδουμε και αμάξια εξυπηρέτηση πελατών για την εξυπηρέτησή σας. Στην έδρα μας, στην Κυσαριανή, Εθνικής Αριστεράς 222-224, για την καλύτερη επισκευή του οχήματός σας. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπίες, πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί. Η ενότητα η οποία μιλά για την ασφάλεια.
Είμαι ο Θοδωρής Μπάστας, εκπαιδευτής οδήγησης. Σήμερα θα σας δείξουμε ένα σημαντικό θέμα για την οδική ασφάλειά μας. Η λεγόμενη νεκρή γωνία. Όλοι οι οδηγοί μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας, καθόμαστε, φτιάχνουμε το κάθισμά μας, τους καθρέπτες μας και λέμε ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό θέμα για την οδική μας ασφάλεια. Το τυφλό σημείο στους εξωτερικούς καθρέπτες. Αυτή είναι η νεκρή γωνία. Πάμε στην πράξη να σας δείξουμε τι σημαίνει η νεκρή γωνία. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε μπαίνοντα στο αυτοκίνητο είναι να ρυθμίσουμε το κάθισμά μας. Το πάμε στα μέτρα μας, να μπορούμε να φτάσουμε τα πετάλια με σχετική με άνεση. Έχουμε φτιάξει το κάθισμά μας και αμέσως η επόμενη κίνηση είναι να ρυθμίσουμε τους καθρέπτες μας. Ξεκινάμε από τους δύο εξωτερικούς καθρέπτες. Τους ρυθίζουμε έτσι ώστε με μια ματιά να κοιτάμε, να βλέπουμε τον καθρέφτη μας, να βλέπουμε το πλάι μας. Φτιάχνουμε τον εσωτερικό καθρέφτη και αμέσως μετά φοράμε τη ζώνη για να ξεκινήσουμε. Η ζώνη είναι η ασφάλειά μας. Ανάβουμε το φλας, ελέγχουμε τους καθρέπτες μας, εσωτερικό, εξωτερικό, θα στρίψω δεξιά. Έχω προειδοποιήσει με το φλας, ελέγχω, βλέπω δεν είναι κανένας και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Τελικά, όπως βλέπετε, δεν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Η μοτοσυκλέτα βρίσκεται ήδη στην νεκρή γωνία, σε εκείνο το σημείο που δεν το πιάνει ο καθρέπτης μας. Οπότε, σε ένα δευτερόλεπτο από τέρα, θα είχαμε δημιουργήσει πιθανόν ατύχημα. Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να γυρίσουμε το κεφάλι μας αριστερά ή δεξιά, πάνω από τον ώμο μας, για να λύσουμε το πρόβλημα της νεκρής γωνίας. Κάθε εβδομάδα την εκπομπή Edge Power θα συζητάμε μαζί θέματα για την οδική ασφάλεια. Και τώρα η ώρα του μηχανοκίνητου αθλησμού. Πάμε να δούμε τι έχουμε για αυτή τη εβδομάδα. Είμαστε στο Τολό. Πισινάρα. Όπως καταλαβαίνετε, η ένταση και η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Ξεκινήσαμε πάλι τα οδηγορικά μας, ξεκινήσανε και οι αγώνες και είμαστε παντού. Ανάβασα γλαθόκαπου. Και ο σκοπός και ο στόχος τι είναι, να αναδείξουμε το μηχανοκίνητο αθλητισμό και τους οδηγούς στα μέγιστα. Πάμε για δράση.
Αχλαδόκαμπος, μια ανάβαση η οποία για την Πελοπόννησο είναι από τις πολύ δυνατές, πολύ ωραίες. Πολύ ωραία δρομή. Την έχετε ξαναζήσει γενικότερα και στο παρελθόν? Όχι, είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στον Αχλαδόκαμπο με καινούριο αυτοκίνητο κιόλας. Το συγκεκριμένο? Το Honda, ναι. Φτιάξαμε φέτος. Ναι. Άρα πάμε για δυνατά περάσματα. Πάμε για δυνατά. Το ψάχνουμε ακόμα να το βρούμε. Κάτι θα κάνουμε. Ποιο σημείο από τα δοκιμαστικά χθες σου άρεσε περισσότερο στη διαδρομή? Το πρώτο split είναι πολύ δυνατό, είναι καλό. Είναι καλό, είναι γρήγορο. Είναι καλό. Έχεις κάποιο συγκεκριμένο στόχο ή απλά να περάσουμε καλά? Όχι, να περάσουμε καλά. Να περάσουμε καλά. Να περάσουμε σου εύχομαι καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ανεβάζουμε ένταση, θερμοκρασία, γιατί ποιον έχουμε δίπλα μας? Θεός, θεϊκά πράγματα, τι να λέμε. Τι κάνεις, πώς είσαι? Καλημέρα. Χειμώνα μου όλα εντάξει? Μια χαρά, εσείς? Πώς πάει τα δοκιμαστικά σε πρώτη φάση και τώρα σήμερα ο αγώνας? Τα δοκιμαστικά εντάξει, καλά πήγαινε χθες, είχαμε κάτι προβληματάκια, μικροπροβλήματα όπως συμβαίνουν στον αγώνα, εντάξει, λυθήκανε όπως πάντα. Φέτος, σαν χρονιά, βλέπω ότι έχεις μπει δυναμικά. Έχεις κάποιο στόχο συγκεκριμένο πάλι για πρωτιές? Θα ακολουθήσουμε. Είσαι ταπεινά. Θα ακολουθήσουμε το πρωτάθλημα αναβάσεων πρώτο Θεός, είναι προγραμματισμένο. Mm-hmm. Τώρα οι πρωτιές αν έρθουν, ήρθαν. Εμείς θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο από εκεί και πέρα. Εντάξει. Ναι. Ναι. Αυτή τη στιγμή τώρα σε τι θέση είσαι? Χθες ο τρίτος σκέλος δοκιμαστικών, είμαστε δεύτεροι για κάτι δέκατα από ένα άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας μας. Τέλεια. Δεύτερη γενική σε ψηλό. Εύχομαι καλή επιτυχία και... Σας ευχαριστώ πολύ. Ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να ξαποστάσουμε λιγάκι που εδώ πέρα στον Ανδρέα Διούσια, έναν οδηγό ο οποίος πραγματικά όχι ότι είναι πρώτον φίλος, για μένα ναι και συμπαθής, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθάει χρόνια τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, συμμετέχει και ως οδηγός, αλλά είναι δίπλα, αρρωγός σε κάθε προσπάθεια και τη δικιά του αλλά και άλλων. Ευχαριστώ καταρχήν για τα καλά σου λόγια. Κοίταξε, είναι γεγονός. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Το αγαπάω αυτό, γι' αυτό και το συνεχίζω και το κάνω. Όσο έχω δυνάμεις, θα το κάνω. Συγγνώμη, για τον κόσμο που δεν ξέρει. Πόσα χρόνια είσαι και ασχολείσαι? Από το 2014. 2014. Ναι. Τα τελευταία χρόνια όμως πολύ ενεργός. Τα τελευταία χρόνια, ναι. Μπράβο. Για τον Αχλαδόκαμπο έχεις κάποιο στόχο? Εκτός από το να περάσει καλά, γιατί ξέρει για τον Αχλαδόκαμπο, καταρχήν μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία η ανάβαση. Είναι και θέμα ποιότητας. Ο πατέρας μου είναι από τον Αχλαδόκαμπο. Α, ναι. Άρα παίζει εντός έδρας, ε. Ναι. Παιδιά, η αλήθεια είναι αυτή. Παίζει εντός έδρας, καταλαβαίνετε. Τρέμετε. Τίποτα. Το βασικό είναι να διασκεδάζουμε, παιδιά. Ναι. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, κάπου πρέπει να έχουμε έναν τρόπο διαφυγής. Έτσι. Και νομίζω ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι ένας τρόπος εκτόνωσης και διαφυγής. Εννοείται. Εννοείται. Σε... Είναι ένα ακριβό. Ναι, μεν. Σπορ. Ναι. Σε εισαγωγικά το σπορ. Ναι, ναι. Εντάξει, ένα ακριβό χόμπι είναι στην ουσία. Ναι. Στην Ελλάδα είμαστε χομπίστες. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Μ' αρέσει αυτό που λες. Ναι. Γιατί πολλοί το παίρνουν λίγο πιο σοβαρά από ό,τι θα χρειαζόταν. Δεν υπάρχει αθλητής. Είναι πολύ λίγοι. Στα δάχτυλα του ενός χεριού. Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε χομπίστες. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και αν το καταλάβουμε θα γίνουμε και καλύτεροι. Θα γίνουν όλα καλύτερα. Νομίζω ότι με αυτό μας αρκεί για να συνεχίσουμε και να πάρουμε δύναμη. Ναι, εννοείται. Keep walking. Έτσι, συνεχίζουμε. Σε την κάμερα, θες. Τους έπιασα. Ωχ, τι βλέπουμε εδώ πέρα. Για πες. Πώς είσαι? Πώς είσαι? Καλά. Τα καλύτερα παιδιά της Καλαμάτας, μακράν, να το ξέρετε. Δεν υπάρχουν.
Είπε ο Κανέλος όμως, ο φίλος. Εντάξει, δεν το συζητάω. Είπα τα καλύτερα, υπάρχουν και άλλα. Αλλά σίγουρα είστε από τα ξεχωριστά, τουλάχιστον μέσα στην καρδιά μου. Πώς είσαστε, για πες, τι βλέπουμε εδώ σήμερα, πώς πάει. Γενικά, να μάθουμε τον δρόμο. Κάτσε, βλέπει τώρα. Κάρτο χθεσινό, να μάθω τον δρόμο, δεν θυμάμαι τον δρόμο. Α, για να δεις δηλαδή που θα μπει παραπάνω και πιο δυνατά. Να πάμε λίγο καλύτερα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το δρόμο μου, πώς είσαι. Να χαρά. Πώς πάει. Τι λέει η Καλαμάτα. Ζέστη πολύ. Τώρα πάμε για μπάνιο. Τώρα πάμε για μπάνιο. Όταν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Φέτος. Δύσκολο, ε. Οριακά. Πώς είναι η ανάβαση φέτος. Ωραία. Ζέστη κάνει πολύ. Ζέστη, ε. Γλιστράει, αλλά εντάξει, κατά τα άλλα καλά. Έχουμε τρέξει με χειρότερες συνθήκες. Ναι, ναι, ναι. Ισχύει, ισχύει, ισχύει. Ισχύ. Εσύ. Το παλεύουμε. Όχι κομπλέ, εντάξει. Πανέτοιμο το εργαλείο. Ναι. Συνέχεια το χτίζεις εκεί. Προσπαθούμε. Εντάξει. Κουμπαράς τα μας. Ε. Κουμπαράς. Κουμπαράς, ε. Μπράβο. Εύχομαι καλή επιτυχία. Καλό αγώνα να έχετε. Και εύχομαι ότι καλύτερο. Και εύχομαι στην Καλαμάτα να κάποια στιγμή να επιστρέψουμε όλοι παρέα και να κάνουμε. Ξεκινά. Ξεκινά από τώρα για το καλοκαίρι. Να το ετοιμάζει. Suppose that our days when the colors touch the ground. That's when you call me and know just what to say. We go riding on the night. We jump and touch the light. We dance and we don't sleep until we die. We don't have to worry. Drink up the lights. We'll be right back.
bring the funk back. Και αύριο πάμε για ανάβαση. Γιατί ανεβάζουμε την ένταση, την αδρεναλίνη και γιατί για μας ο μηχανικός αθλητισμός είναι τρόπος ζωής. Όταν ζητάς να τα βλέπεις 360 μοίρες, γιατί τα θέλουμε όλα. Discovery. Τι θα ανακαλύψουμε και αυτή την εβδομάδα, για να δούμε τι έχουμε να γνωρίσουμε, τι καινούριο υπάρχει σε αυτή την ενότητα του NG Power. NG Power και όπως λέμε πάντα, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι στα καλύτερά του. Και αυτό φαίνεται, γιατί έχουμε εδώ τον Παναγιώτη, μια ταλεντάρα που μας εκπροσωπεί στο εξωτερικό. Παναγιώτη μου, καταρχήν τι κάνεις? Καλά είμαι, εσείς? Δόξα τον Θεό, πολύ καλά. Χαίρομαι, σε βλέπω, έχουμε ξανασυναντηθεί. Αλλά η εξέλιξή σου είναι μεγάλη.
Ευχαριστώ. Και θέλω να μάθω περισσότερα γι' αυτό. Ωραία. Καταρχήν, για κάποιους που δεν γνωρίζουν για σένα, πόσα χρόνια κάνεις και ασχολείσαι με... Ασχολούμαι με τη μηχανή 7 χρόνια. 7 χρόνια. Ναι. Και πόσο χρόνο τώρα είσαι δηλαδή? Τώρα είμαι 12. Τι λέμε τώρα, πόσα χρόνια. Μπράβο σου, μπράβο σου. Και θυμάμαι ότι όταν είχαμε ξαναβρεθεί, ήσουν σε φάση που μόλις είχες ξεκινήσει, κάτι πήγες να κάνεις, ναι. Αλλά τώρα μαθαίνω ότι συνεχίζεις και μας εκπροσωπείς και στο εξωτερικό. Ναι, στο Chief Junior. Για πες μας λίγο για αυτή την εμπειρία. Εκεί πέρα τρέχουμε με οβάλα 110. Mm-hmm. Είναι 12 Ιταλοί και ένας Έλληνας εγώ. Και τρέχουμε σε 3 διαφορετικές πίστες. Σε 4 διαφορετικές πίστες. Εννοείς τέτοιες διαφορετικές σε άλλες περιοχές, ναι, της Ιταλίας. Της Ιταλίας. Α, και είναι πρωτάθλημα. Είναι πρωτάθλημα, ναι. Είναι το τροφέο πριν με πιέχε. Ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ναι. Τι γίνεται. Τρέχουν από όλο τον κόσμο. Τι γίνεται πραγματικά, δεν ξέρω. Οι Έλληνες οδηγοί συνεχώς ανεβαίνουν συνέχεια, όχι μόνο σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά σε διεθνή επίπεδο. Για πες μου λίγο. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό στο εξωτερικό. Ναι, είναι πάρα πολύ υψηλό. Έχουν καλύτερες πίστες από ό,τι έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουν καλύτερη ασφάλεια στην πίστα. Είναι πιο οργανωμένη. Έχουν προδιαγραφές διαφορετικές, ναι. Δηλαδή πολύ πιο υψηλά στάνταρ σε σχέση εδώ με την Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή. Γιατί πιστεύεις εσύ, όπως το βλέπεις τώρα, με τη δική σου οπτική γωνία και ματιά, γιατί πιστεύεις συμβαίνει αυτό? Γιατί στο εξωτερικό είναι ο περισσότερο ανεπτυγμένος ο μηχανοκίνητος αθλητισμός? Μάλλον επειδή πιο πολύ οι Ιταλοί ασχολούνται πιο πολύ με το μηχανικό αθλητισμό και τον υποστηρίζουν πιο πολύ από ότι οι Έλληνες. Έχει να κάνει δηλαδή με το θέμα υποστήριξη. Ναι, ναι. Στην ουσία στο εξωτερικό ο μηχανοκίνητος αθλητισμός για το κράτος, τις ομοσπονδίες, θεωρείται ένα από τα πρώτα σε προτίμηση αθλήματα και δίνει μεγάλη βαρύτητα. Και συγχρόνως ο μηχανοκίνητος αθλητισμός φαίνει και έσοδα μεγάλα. Γιατί όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες, όλες οι εταιρείες μέσα από όλο αυτό κερδίζουν χρήματα. Γι' αυτό και επενδύουν πάνω στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ναι. Και όλο και περισσότερες πίστες υπάρχουν, περισσότερα παιδιά και όλο αυτό. Νομίζω ότι και εδώ στην Ελλάδα μπορούσε να γίνει αυτό. Γιατί πραγματικά θα μπορούσε να υπάρχουν περισσότεροι χώροι για προπόνηση. Τώρα, μια και που το λέμε, πού είμαστε? Στο Yamaha Junior Academy, το Θανάση Κούντρα. Δεν το συζητάμε, μεγάλη ιστορία ο κύριος Κούντρας. Τι να πω, έχει δείξει και έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο χώρο και για το θέμα της ασφάλειας αλλά και σαν οδηγό. Να καταλάβω, είναι και δάσκαλός σου? Ναι, είναι προπονητής μου. Είναι προπονητής σου. Ναι. Γι' αυτό μου εξελίσσεσαι και μου γίνεσαι τόσο οδηγάρα. Ναι. Δεν το συζητάμε. Τι να πω, μπράβο, έτσι πρέπει να στηρίζουμε τα νέα παιδιά. Για πες μου τώρα, ποιος είναι ο επόμενος στόχος για σένα, ναι? Να καταφέρω να πάω καλά στους αγώνες, για να καταφέρω να συνεχίσω να τρέχω στο εξωτερικό. Δηλαδή θες να συνεχίσεις να πηγαίνεις καλά. Ναι. Πώς έχουν πάει σε πρώτη φάση το ξεκίνημα? Πόσους αγώνες έχεις κάνει ως τώρα? Ως τώρα στην Ιταλία έχω κάνει 2 αγώνες. Ωραία, πώς πήγαμε? Στον πρώτο αγώνα δεν είχα πάει πολύ καλά γιατί ήταν αναγνωριστικός αγώνας. Mm-hmm. Δηλαδή και εσύ προσπαθούσε, ναι, να το βρεις, ναι. Και στον δεύτερο αγώνα είχα μια πτώση, ναι, και δεν κατάφερα να συνεχίσω. Mm-hmm. Και μετά είχα ένα πρόβλημα με τον ώμο μου. Χτύπησες? Ναι. Ήταν καλή τούμπα. Περαστικό. Ήταν καλή τούμπα. Μου αρέσει. Α, δεν μασάμε. Όχι. Συνεχίζουμε. Και μετά ήταν φέτος, πριν 2 εβδομάδες, τον Ιούνιο, ναι, στο International Circuit de Ambrosio, ναι, που βγήκα πρώτος και στους 2 αγώνες. Τι λες τώρα. Μετά από ήττα, μετά από πτώση και μιλάμε, συνέχισε και όχι απλά μόνο συνέχισε, βγήκε και πρώτος. Αυτό είναι η επιμονή. Άμα πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις, όλα μπορούν να γίνουν.
Τι λες ώρα, μπράβο. Ενημερωτικά για να καταλαβαίνουμε, η νίκη ήταν στον πρώτο αγώνα με το που ξεκίνησε. Δηλαδή είναι ο πρώτος αγώνας επίσημος για τη φετινή χρονιά. Ναι. Σωστά, και έχεις άλλες τρεις αγώνες δηλαδή από εδώ και πέρα. Ναι. Άρα στοχεύουμε να τουλάχιστον σε αυτές τις θέσεις. Ναι. Πω, τι να πούμε. Μετά από πτώσεις την περσινή χρονιά, μετά που δεν ήταν και πολύ καλά τα πράγματα, κι όμως επανήλθε και στον πρώτο αγώνα του πανευρωπαϊκού αγώνα πήρε πρωτιά. Παναγιώτη μου, μπράβο σου, μπράβο σου, παλικάρι μου. Τι θα ήθελες να πεις στα νέα παιδιά που μας βλέπουν και μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση? Να φοράνε πάντα τον σωστό εξοπλισμό για που χρειάζεται η μηχανή. Mm-hmm. Να όσοι οδηγούν στον δρόμο να προσέχουν. Πολύ σημαντικό. Και να τα κάνουν όλα με ευχαρίστηση και ασφάλεια. Νομίζω τα είπε πολύ ωραία ο Παναγιώτης. Πραγματικά, Παναγιώτη, με ευχαριστούμε για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε και συζήτηση. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και ο κόσμος να βάλουμε τη θετική του ενέργεια, όλος ο κόσμος να συνεχίσεις στους επόμενους τρεις αγώνες να είσαι εκεί ψηλά και ό,τι επιθυμείς το καλύτερο. Πραγματικά. Ευχαριστώ. Να σε απολαύσουμε λίγο εν δράση. Ναι. Γίνεται. Θα σας ζητήσω ζαχάρι. Θα το κάνουμε. Ναι. Απολαύστε τον. Καλησπέρα σε όλους, Τάισος Σοντάρας, ΑΕ86, 2JZ Swap και μόλις ξεκινάει το δεύτερο επεισόδιο. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θετικά σχόλια και την αποδοχή του βίντεο, το πρώτο μέρος που έχουμε ανεβάσει. Για μένα ήταν ένα μεγάλο στοίχημα αν θα βγει καλό ή όχι. Σηκώνει και άλλο βελτίωση, μοντάζ, παιχνίδι, τρέλα. Αλλά επιφυλάζομαι για το επόμενο, το οποίο είναι αυτό. Μόλις έχω φτάσει στην LS Autoworks, ήρθα να δω το αυτοκίνητο, έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές. Λοιπόν, καλά να ζούμε μαζί. Πάμε. Για πάμε. Προσυμπισμό στο απότευμα, δεκάδες αμάστρες έτρεψαν να ορθώσουν το ειδωλό τους και δείτε τι ακολούθησε. Να είσαι, να είσαι, να είσαι.
μεταξύ. Τι βλέπω εδώ. Μαλαϊκή. Λάκα το μωρό, ναι, μέσα. Συμπαμένα. Λοιπόν, πριν πάμε στο Κορόλα, αξίζει να δούμε κάτι ακόμα. Εδώ απ' έξω συνεργείο υπάρχει αυτό εδώ το κινητό. Κοιτάτε το. Είναι ένα Mazda RX-7. Είναι του Λουκά του Παυλόπουλου, όπου ετοιμάζεται ως επόμενο drift car και είναι δικιά του ιδιοκτησία. Το ποσοστά, το ποσοστά. Το παλεύει μόνος του. Cage, πάτωμα, το καθαρίζει σε μία αμοβολή. Εντελώς handmade. Πάρα πάρα πολύ ωραία δουλειά. Κινητήρα έκπληξη, ίσως μας πει ο ίδιος να βγει και έξω. Γεια σου Λουκά. Τι λέω, μακριά μου. Μακριά, τι λέει. Σε περίμενα πιο νωρίς. Καλησπέρα στον κόσμο. Πάμε μέσα. Καλησπέρα στον κόσμο. Πάμε μέσα. Δεν γίνεται, με πιέζει πολύ ρε φίλε. Είναι κάνει μια κάμερα άλλη μέρα. Μαλάκα δεν γίνεται, αφού εγώ δεν το έχω τώρα με κάμερες και τέτοια. Δεν μπορώ. Εγώ άσε με να φιδώσω, να το φτιάξω, να βάλω τα κολάρα, να το οδηγήσω μετά άμα θες να γουστάρεις να το δεις. Και όλα καλά. Τώρα ποια βίντεο ρε φίλε, εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε. Εντάξει, τώρα με κυνηγάει με την κάμερα πίσω, μαλάκα άλλη μέρα. Δεν γίνεται. Τι θα κάνουμε. Να βάλουμε κινητήρα μέσα, εσύ. Πάπα μοτέρ. Έχω ετοιμάσει, έχω χαρίσει. Ναι. Πέρα να πιω νωρί. Λέω δεν θα έρθω. Δεν γίνεται να μην έρθει. Σα! Μαλάκα είναι κούκλα. Το πλήνε τώρα. Κάτι έχω κάνει. Ήταν, μαλάκα. Η αλήθεια είναι, στο προηγούμενο βίντεο ήταν εμετό. Τα μάτια μου. Το κάναμε ένα πανί. Το κάναμε ένα πανί τώρα. Κι όμως αισθητά φαίνεται στην GoPro, κάτσε να την γυρίσω το καλύτερο, το φτιάξω, sorry τα δάχτυλα, ναι. Α, κοίτα τούνελ, μουνάρα είναι μαλάκα. Πώς το βλέπεις. Μουνάρα. Κάτω το ξαναδεί εγώ, απλά τώρα για τον κόσμο εκείνη τη φάση. Σωλενάκι από εδώ ψηλή χειροφρένου, βάσης, χαμός, άλλη οπτική, ωραία δουλειά. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Καθάρισε ρε φίλε. Ωραίες κολλήσεις, ωραίο τούνελ. Η αλήθεια είναι, στην αρχή με ανησύχησε. Στην αρχή με φόβησε. Ναι, έβλεπα πολλές τρύπες. Και έλεγα, θα μπαίνουν κατιά μου εκεί μέσα. Όχι ποντίκια. Πολύ ωραίο. Μπράβο, μπράβο Λουκά. Και τι άλλο έχουμε εδώ, έχεις βάλει ψυγεία, κάνεις πρόβαδο, ε. Α. Βάλαμε πέσω τη νέα ανάρτηση. Λοιπόν, παραγγείλαμε και ήρθε η νέα K-Sport Drift Spec με custom ελατήρια. Πήραμε έξτρα ελατήρια για δοκιμή, πιο μαλακά, πιο σκληρά, ε. Έχουμε δύο set λοιπόν να δοκιμάσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Σωστά. Το καλό με αυτή την ανάρτηση είναι ότι είναι ρυθμιζόμενη από πάνω, έχει 32 σκάλες, γυρνάω πλάνο, 32 σκάλες σκληρότητας, 36, ε, το χρυσάκι. Πήγα νέμα πίσω. Από το ψυγείο, όλη την αγορά, με τις σειρές. Κατάλαβα τι σου είπανε. Τι. Μαλάκα. Με είπανε ηλίθιο. Το ίδιο είναι. Στάθη. Ε. Ντου. Ντου. Σώτο. Ντου. Ντου. Λοιπόν, 36 σκάλες. Έχουμε τρελαθεί. Βλέπουμε ότι η ηλεκτροκίνηση μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή μας. Και εμείς από αυτό εδώ το βήμα έχουμε τις καλύτερες προτάσεις, τις καλύτερες λύσεις για την αγορά ενός ηλεκτρικού οχήματος.
Όταν θες να πρωταγωνιστείς στη ζωή σου και όχι να είσαι κομπάρσος, τότε η Φαν Πούσα. Το ηλεκτρικό σκούτερ το οποίο σου δίνει όλη τη δύναμη. Σήμερα τι έχουμε στο NG Power, η Φαν Πούσα, ένα ηλεκτρικό σκούτερ το οποίο πουσάρει τη δύναμή μας στην ηλεκτροκίνηση. Το νούμερο ένα σε πωλήσεις στην εταιρεία Wheel & Waters. Νομίζω το η Φαν Πούσα δεν είναι τυχαίο που έχει προκαλέσει τόσο χαμό στην αγορά της ηλεκτροκίνησης ενός σκούτερ και είναι νούμερο ένα επιλογή σε αυτό. 5 χρόνια εγγύηση μπαταρίας. Νομίζω ότι από μόνο του αυτό το χαρακτηριστικό κάνει το e-Fan Pusa να ξεχωρίζει, να δυναμώνει και γενικότερα να πατάει γκάζι στην καθημερινότητά μας. Φύγαμε. Το η Φαν Πούσα δεν είναι κάποιο σκούτερ το οποίο είναι βγαλμένο από κάποιο παραμύθι ή από κάποια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Αντίθετα, είναι αυτό που ακριβώς χρειάζεσαι. Δηλαδή, αυτό που ακριβώς έχεις ανάγκη. Πέντε χρόνια εγγύηση. Αυτονομίες που αγγίζουν τα 100 με 120 χιλιόμετρα. 95 χιλιόμετρα τελική και συγχρόνως η μπαταρία της πρέπει να καταλάβουμε τη δύναμη που έχει. Φανταστείτε ότι είναι μπαταρία τύπου κάτερ που σημαίνει ότι τη χρησιμοποιούν συνήθως οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων για τα αυτοκίνητα και όχι οι εταιρείες για ηλεκτρικά σκούτερ και μοτοσυκλέτες. Με 5 χρόνια εγγύηση, τι να συζητάμε. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Άλλο ένα τελευταίο επεισόδιο του NG Power έρθει στο τέλος του και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί η ένταση ανεβαίνει, η τηλεθέαση ανεβαίνει και εμείς από αυτό το βήμα συνεχίζουμε να διαδίδουμε το μηχανοκίνητο χώρο, κόσμο και αθλητισμό στα μέγιστα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που από αυτό εδώ το βήμα, από αυτό εδώ το τηλεοπτικό κανάλι, είτε το κανάλι του Epsilon, είτε γενικότερα όλα τα περιφερειακά κανάλια που μας προβάλλουν, προσπαθούμε καθημερινά, αγωνιζόμαστε πάρα πολύ για να αναδείξουμε τον ερασιτέχνη αλλά και τον επαγγελματία του χώρου. Γιατί όλα ξεκινάνε από τον ερασιτέχνη, από αυτόν που είναι εραστής της τέχνης, εραστής του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και εμείς είμαστε εδώ για να τον προβάλλουμε, γιατί το μέλλον ξεκινάει από τους σημερινούς εραστές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. 20ο Motor Festival, 7-9 Οκτωβρίου, Gold Edition και μια διοργάνωση που πραγματικά θα τα ζήσουμε όλα. Καθημερινά εργαζόμαστε τόσο σκληρά για να μπορέσουμε να οργανώσουμε ένα event το οποίο δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ σε ελληνικό έδαφος. Είμαστε σίγουροι ότι όποιος δεν το ζήσει, απλά θα χάσει. Καλό βράδυ, ραντεβού την άλλη εβδομάδα ξανά μαζί.